Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ας είναι δοξασμένο και ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε να σχολιάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού όλα τα ζητήματα τα οποία σας απασχολούν και μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θέλουμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι δεν διεκδικήσαμε και δεν διεκδικούμε την αυθεντία στην ερμηνεία των γραφών, ούτε θεωρούμε ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές ή θεολόγοι, αλλά μαθητές του Ιησού Χριστού, έτσι ακριβώς όπως είναι γεγραμμένο στις πράξεις των Αποστόλων. Πρώτον, εν Αντιοχία ονομάστησαν οι μαθητές του Χριστού χριστιανοί. Η εκπομπή αυτή λοιπόν απευθύνεται σε όλους τους χριστιανούς, ανεξάρτητα από δόγματα, ανεξάρτητα από εκκλησίες, ανεξάρτητα από διάφορους λόγους οι οποίοι έφεραν χωρισμό μέσα στην Εκκλησία του Θεού. Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλους τους χριστιανούς, δηλαδή σε όλους αυτούς που μαθητεύουν το Λόγο του Θεού και δέχτηκαν αυτόν τον οποίον ο Θεός απέστειλε, τον Ιησού Χριστόν, τον Υιό Του, τον Μονογενή. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα ξεκινήσουμε με το email, με το μήνυμα της Ρένας. Διαβάζω. Αγαπητοί αδελφοί, σας χαιρετώ. Είμαι η αδελφή Ρένα από τη Γαλλία και θα ήθελα να ρωτήσω. Είμαι αναγεννημένη και βαφτισμένη στο νερό και έχω μια κορούλα 2 ετών. Ευχαριστώ το Θεό γι' αυτό. Η μικρή αγιάζεται αυτόματα εφόσον εγώ είμαι σε καθημερινό αγιασμό? Τι γίνεται όταν ο άντρας μου, ο οποίος δεν είναι στην πίστη, παίρνει το παιδί και το πηγαίνει σε καρναβάλια ντυμένο με κάποια αμφίεση και σε κοσμικές εκδηλώσεις και δεν δέχεται κουβέντα όταν του λέω με αγάπη ότι δεν πρέπει αυτό να γίνεται? Ή και όταν το παιδί παρακολουθεί τηλεόραση και άλλα πολλά τέτοια παραδείγματα. Υπάρχει περίπτωση μικρή να χάσει την αρπαγή της Εκκλησίας αν συνεχιστούν όλα αυτά εφόσον εγώ δεν πέσω από τον αγιασμό? Ευχαριστώ το Θεό για σας και για το έργο Του μέσα από το ίντερνετ. Ο Θεός μαζί σας. Αγαπητή Ειρήνη, Ρένα, αυτή η αγωνία θα έλεγα που βγαίνει μέσα από την ερώτησή σου είναι λογική και δεν είσαι η μόνη που έχεις αυτό το ερώτημα. Ευχαριστούμε όμως πάρα πολύ το Θεό γιατί μέσα από το Λόγο Του ο Θεός της ειρήνης μας καθησυχάζει. Διαβάζω λοιπόν από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους την πρώτη, από το 7 κεφάλαιο και από το 10 εδάφιο. «Εις δε τους νυμφευμένους παραγγέλω, όχι εγώ αλλά ο Κύριος παραγγέλει, να μην χωριστεί η γυναίκα από τον άντρα αυτής, αλλά και αν χωριστεί ας μένει άγαμος ή ας συνδιαλλαγεί με τον άντρα, και ο άντρας να μην αφήνει την εαυτού γυναίκα». Η εντολή λοιπόν, η παραγγελία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού προς τους νυμφευμένους είναι ότι δεν επιτρέπεται το διαζύγιο. Η γυναίκα να μην φεύγει από τον άντρα της και ο άντρας να μην διώχνει τη γυναίκα του. Όμως, συνεχίζει ο Λόγος του Θεού, ότι εάν αδελφός κάποιος έχει γυναίκα άπιστον, στο 12 εδάφιο, που δεν δέχεται το Λόγο του Θεού, δεν πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, δεν επικαλείται και δεν προσεύχεται στον Πατέρα, τον Ουράνιο, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού και δια Πνεύματος Αγίου, δεν δέχεται το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, είναι άπιστος. Εάν λοιπόν αδελφός, κάποιος αδελφός έχει γυναίκα άπιστο και αυτή συγκατανεύει, συνευδοκεί να συνοικεί μετά αυτού, ας μη αφήνει αυτήν. Να μην την αφήσει λοιπόν αυτήν. Και αν κάποια γυναίκα έχει άνδρα άπιστο και αυτός συγκατανεύει, συνευδοκεί να συγκατοικεί με ταυτής, ας μην αφήνει αυτόν. Και τώρα εξηγεί για ποιο λόγο. Δηλαδή διαζύγιο δεν δικαιολογείται, χωρισμός δεν δικαιολογείται, παρεκτός αναφέρεται σαφώς ρητός, παρεκτός διαλόγου πορνείας. Αν δηλαδή πορνεύσει ο άντρας, η γυναίκα πρέπει να τον αφήσει. Αν πορνεύσει η γυναίκα, ο άντρας πρέπει να την αφήσει, γιατί εάν δεν την αφήσει, τότε γίνονται συγκοινωνία αλωτρίων αμαρτημάτων. Μάλιστα, επί τη ευκαιρία να πω από το 6ο κεφάλαιο και από το 16 εδάφιο. Ή δεν εξεύρε ότι ο προσκολόμενος με την πόρνη είναι εν σώμα, διότι θέλουν συνείστε, λέγει ο Λόγος του Θεού, οι δύο η σάρκα μία. Όποιος λοιπόν προσκολάται με τον Κύριο είναι εν πνεύμα. Φεύγεται την πορνεία. Πάνω αμάρτημα το οποίο ήθελε να πράξει ο άνθρωπος είναι εκτός του σώματος αυτού. Ο πορνεύων όμως αμαρτάνει στο ίδιο αυτού σώμα. Άρα λοιπόν, μόνο για την πορνεία, όχι μόνο επιτρέπεται αλλά επιβάλλεται ο χωρισμός. Σε καμία άλλη περίπτωση. Για κανένα άλλο λόγο. Εάν όμως κάποιος έχει παντρευτεί μια γυναίκα που δεν είναι πιστή ή μια γυναίκα έχει παντρευτεί κάποιον ο οποίος δεν είναι πιστός, τότε δεν μπορεί να τον χωρίζει, εάν συνευδοκεί, αν συμφωνεί ο άπιστος να μένει μαζί της ή μαζί του. Και ο λόγος είναι, γιατί εξηγεί ο Λόγος του Θεού, 14 εδάφιο 7 κεφάλαιο, διότι ο ανήρω άπιστος υγιάστη δια της γυναικός και η υγιεινή άπιστος υγιάστη δια του ανδρός, επειδή άλλος τα τέκνα σας ήθελον είστε ακάθαρτα, αλλά τώρα είναι άγια. Άρα λοιπόν, εφόσον, αγαπητή Ρένα, ο άντρας σου σ' αγαπάει και ευχαριστούμε το Θεό γι' αυτό και θέλει να ζείτε μαζί, αγιάζεται, ξεχωρίζεται από τον κόσμο στα μάτια του Θεού ο άντρας σου χάριν της δικής σου πίστης. Όπως ξεχωρίζεται, αγιάζεται η άπιστη γυναίκα χάριν του πιστού άντρα εκ της δικής του πίστεως. Και αυτό ο Θεός, αυτή την εξαίρεση θα τολμούσα να πω, ή αυτή την λογική ο Θεός τη χρησιμοποιεί μέσα από το Λόγο του στη ζωή μας, χάριν των παιδιών μας, χάριν της κορούλας σου λοιπόν. Χάριν της κορούλας σου και για τη δική σου πίστη, για το δικό σου αγιασμό και αφιέρωση στο Θεό, ο Θεός αγιάζει τον άντρα σου, τον ξεχωρίζει δηλαδή, ώστε το σπίτι να είναι ξεχωρισμένο, άρα και τα παιδιά να είναι αγιασμένα, έτοιμα για την αρπαγή της Εκκλησίας. Βεβαίως η προσευχή σου, η προσευχή μας, η ελπίδα σου, η ελπίδα μας, μέσα από το Λόγο του Θεού, είναι πίστευσε εσύ και θα σωθείς και εσύ και ο οίκος σου. Και πιστεύω, αγαπητή Ρένα, ότι όσο εσύ μένεις στο θέλημα του Θεού, τότε θα ισχύσει αυτό το οποίο λέγει η Αγία Γραφή παρακάτω, στο 16 εδάφιο, διότι τι εξεύρεις γίνε εάν μέλεις να σώσεις τον άντρα, ή τι εξεύρεις άνερ αν μέλεις να σώσεις τη γυναίκα. Εσύ λοιπόν, Ρένα μου, μέλεις Θεού θέλοντος, πρώτα ο Θεός, δια της δικαιοσύνης σου, εκ της πίστεώς σου, στον Ιησού Χριστό, να σώσεις τον άντρα σου. Αλλά έτσι κι αλλιώς όμως η κορούλα σου είναι σεσωσμένη και έτοιμη για τον ουρανό. Βέβαια, απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωτηρία της κόρης σου δεν είναι μόνο ο δικός σου αγιασμός, αλλά είναι και η δική σου συμπεριφορά και η δική σου θέση και στάση ενώπιον του Θεού μπροστά στον άντρα σου, αλλά και στην κορούλα σου. Πρώτον, θα διδάσκεις την κορούλα σου με το παράδειγμά σου, με τη ζωή σου. Τα λόγια σου θα είναι πάντοτε ιρτημένα με άλλας, γεμάτα από αγάπη. Ο άντρας σου είναι άντρας σου και οφείλεις εσύ να υποτάσσεσαι πάντοτε σε αυτόν εν κυρίω και να το βλέπει η κόρη σου αυτό. Άρα η προσπάθειά σου καταρχάς θα είναι να είσαι τύπος ενώπιον Θεού και ανθρώπων για την κόρη σου αλλά και για τον άντρα σου. Στη συνέχεια, εκείνο που είναι πολύ βασικό είναι η παιδεία και η νουθεσία που εντέλεται ο Θεός σε σένα για την κόρη σου. Θα τη μεγαλώνεις λοιπόν με παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Θα τη μεγαλώνεις με συμβουλές, θα τη μεγαλώνεις με τη χάρη του Χριστού και με τη βοήθεια του Θεού. Και θα την εκπαιδεύεις. Θέλω όμως ειδικά για σένα και για κάθε έναν αδελφό ή αδελφή που έχει το δικό σου, που ζει τη δική σου κατάσταση, να μην το αναφέρω πρόβλημα, αν και θεωρώ ότι είναι, τη δική σου κατάσταση, να διαβάσω μέσα από το Λόγο του Θεού αυτά που λέει η Γραφή. Είναι στη σελίδα 'στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου την πρώτη προς τον Τιμόθεο. Διαβάζω και από το 12 εδάφιο. Από το 12 εδάφιο. «Μη δίσας μην καταφρονεί την νεότητά σου», λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, αλλά ο Λόγος του Θεού σε όλους μας, αλλά γίνου τύπος των πιστών. Γίνε τύπος λοιπόν στην κόρη σου και στον άντρα σου. Σε λόγο, σε συναναστροφή, σε αγάπη, σε πνεύμα, στην πίστη, στην καθαρότητα. Και μέχρι να έλθω, μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας, για μας, μέχρι να επισκεφθεί ο Παύλος τον Τιμόθεο τότε, μέχρι να έλθω, καταγίνου εις την ανάγνωση και στην προτροπή και στην διδασκαλία. Άρα εσύ λοιπόν θα ασχολείσαι με την κορούλα σου και στην ανάγνωση του Λόγου του Θεού και στην προτροπή για το θέλημα του Θεού και στη διδασκαλία του Λόγου του Θεού. Και στο 15 εδάφιο. «Ταύτα μελέτα, Ρένα, εις ταύτα μένε, για να είναι φανερά εις πάντας η προκοπή σου». Ο Θεός λοιπόν θα σε υψώσει. Εάν εσύ ταπεινώνεσαι, μελετάς το Λόγο του Θεού, όχι απλώς διαβάζεις, μελετάς το Λόγο του Θεού με σκοπό να μένεις στο Λόγο του Θεού, να μην είσαι επιλύσμον ακροατής, αλλά εκτελεστής έργου, τότε ο Θεός θα σε υψώνει και θα είναι φανερή η προκοπή σου σε όλους τους ανθρώπους, ιδιαίτερα στον άντρα σου, στην κόρη σου, αλλά και στο περιβάλλον σου. Πρόσεχε όμως τον εαυτό σου, στον αγιασμό και στην καθαρότητα. Και πρόσεχε τη διδασκαλία, μην ξεφύγεις από την υγιένουσα διδασκαλία. Μάλιστα επίμενε εις αυτά, διότι τούτο πράττον και τον εαυτό σου θα σώσεις, αλλά και τους ακούοντάς. Εκείνους λοιπόν που σε ακούνε. Και πρώτος από όλους που σε ακούει, αγαπητή Ρένα, είναι η κορούλα σου. Που καλά κάνεις Τις διαβάζεις το Λόγο του Θεού, την προτρέπεις, την ενισχύεις, τη διδάσκεις και όσο μπορείς αγωνίζεσαι να περιορίζεις αυτά το κοσμικό φρόνημα που δυστυχώς μέσα από τον άντρα σου έρχεται στο σπίτι σας και στην εκκλησία. Όμως σε αυτό σου τον αγώνα δεν είσαι μόνη σου, είναι μαζί σου ο Χριστός σύμφωνα με το Λόγο Του. Και ευχαριστούμε το Θεό, λέει ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος κάνει μας πάντοτε να θριαμβεύουμε δια του Ιησού Χριστού. Αυτό το οποίο λοιπόν έχει προορισμένο ο Θεός για τον αγώνα σου είναι θρίαμβος. Πρώτα για την κορούλα σου και στη συνέχεια για τον άντρα σου, που εύχομαι και προσεύχομαι στο όνομα του Χριστού ο Κύριος να ενεργήσει, να τον σώσει, να τον αναγεννήσει, να τον βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο και ακόμη να τον χρήσει δούλο του, εργάτη του, ώστε να υπηρετεί τον Ιησού Χριστό, το Λόγο του Θεού, την Εκκλησία και πνευματικά τη γυναίκα του και την κορούλα του. Άρα λοιπόν, αγαπητή Ρένα, μη φοβού, μόνο πίστευε. Ο Λόγος του Θεού είναι αψευδής και δεν είναι δυνατόν να πέσει κενός. Αλλά όπως η βροχή, λέει η Γραφή, πέφτει από τον ουρανό και ποτίζει τη γη, ώστε να φυτρώσει η γη κάθε καλό σπέρμα, σπόρο, να ζωοποιήσει κάθε καλό σπόρο, έτσι είναι και ο Λόγος του Θεού, που έπεσε σε σένα και σου ζωοποίησε και θα πέσει και στην οικογένειά σου και θα τη ζωοποιήσει. Μη φοβού λοιπόν, μόνο πίστευε. Αγωνίζου τον αγώνα των καλών, προχώρα το δρόμο που σου έχει ετοιμάσει ο Θεός μπροστά, ζητώντας από τον Κύριο Ιησού Χριστό να σε διδάσκει την οδόν την οποία πρέπει να περπατάς, τι να κάνεις και τι να μην κάνεις. Φρόντιζε να διατηρείται η πίστη σου δυνατή, θερμή δια του Ιησού Χριστού και εμείς σου ευχόμαστε ο Κύριος να σε βαφτίσει και γρήγορα εν Πνεύματι Αγίο και Πυρή και να κάνει μεγάλη σωτηρία στην οικογένειά σου. Ο Θεός μαζί σου, αγαπητή Ρένα. Μη φοβού, μόνο πίστευε. Ο Θεός είναι μαζί σου. Θα συνεχίσουμε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, και με τον Αλέξανδρο, ο οποίος μας γράφει: σας χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού. Θα ήθελα να σας ρωτήσω. Πρώτον, οι εικόνες στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ειδωλολατρία; Αν ναι, γιατί; Δεύτερον, τι έχετε να πείτε για την τηλεόραση, για τις ταινίες σε μια χριστιανική οικογένεια; Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Κύριος να σας ευλογεί πολύ πολύ. Ευχαριστούμε τον Θεό για την αγάπη σου, αγαπητέ Αλέξανδρε, και για τα ερωτήματά σου. Θα αναφερθούμε λοιπόν πρώτα στις εικόνες ή στα αγάλματα που υπάρχουν σε κάποια δόγματα και σε κάποιες εκκλησίες και μάλιστα μεγάλες. Θα ξεκινήσουμε από το Δευτερονόμιο, όπου περιγράφεται μέσα από το Λόγο του Θεού, το θέλημα του Θεού, το οποίο εδόθη στο Μωυσή στις 10 εντολές, όπου ο Θεός με το δάχτυλό του έγραψε τις εντολές του πάνω σε 2 λίθινες πλάκες και τις έδωσε στο Μωυσή. Και όσα γράφει ο Θεός δεν τα ξεγράφει. Στη δεύτερη λοιπόν εντολή αναφέρει: μην κάμνεις στον εαυτό σου είδωλο, μη δε ομοίωμα τεινός, όσα είναι εν το ουρανό άνω ή όσα εν τη γη κάτω ή όσα είναι εν της ύδας υποκάτω της γης. Πρώτον, μην κάμεις. Δεύτερον, μην προσκυνήσεις αυτά. Και τρίτον, μην λατρεύσεις αυτά. Διότι εγώ, Κύριος ο Θεός σου, είμαι Θεός ζηλότυπος, ανταποδίδοντας αμαρτίας των πατέρων επί τα τέκνα, έως τρίτης και τετάρτης γενεάς των μισούντων με, και κάμνον έλεος εις χιλιάδες γενεών των αγαπώνταν με και φυλατώντων τα προστάγματά μου. Κάνεις λοιπόν είδωλο, μην προσκυνήσεις και μην λατρεύσεις. Γιατί αυτοί που τα κάνουν, ο Θεός τους αποκαλεί μισούντας με. Και αυτή η ενέργεια να κατασκευάσουν, να προσκυνήσουν και να λατρεύσουν, ή να κατασκευάσουν ή να προσκυνήσουν ή να λατρεύσουν, είναι μεγάλη αμαρτία και μάλιστα βδέλιγμα. Το συχαίνεται ο Θεός. Και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είπε ότι ούτε ένα γιώτα, ούτε μία κεραία από τον νόμο δεν θα παρέλθει. Είναι γεγραμμένο και δεν δύναται να αναιρεθεί. Άρα είναι πάρα πολύ σοβαρό κάθε είδωλο, και είδωλο σημαίνει μία ομοιότης, μία προσομοίωση, ένα ομοίωμα Θεού ή Θείου, το οποίο ο Θεός θεωρεί αμαρτία και μάλιστα βδέλιγμα, και αυτούς οι οποίοι κάνουν ή προσκυνούν ή λατρεύουν, τους αποκαλεί μισούντας με. Άρα λοιπόν, αγαπητέ Αλέξανδρε, είναι πάρα πολύ σοβαρό οι εικόνες ή οι αγάλματα που φτιάχνουν οι άνθρωποι και αποκαλούν ότι είναι ομοίωμα Θεού ή Θείου. Μάλιστα το θεωρεί τόσο σοβαρό ο λόγος του Θεού, ώστε στον Ψαλμό του Δαβίδ 115 διαβάζω από το πρώτο εδάφιο. Μοίησι μας, Κύριε, μοίησι μας, αλλά εις το όνομά σου δώσε δόξα, δια το έλεό σου και δια την αλήθειάν σου. Διατί να ύποσι τα έθνη και που είναι ο Θεός αυτόν, αλλά ο Θεός ημών είναι εν το ουρανό. Πάντα όσα ηθέλησεν, αυτός επίησεν. Τα είδωλα όμως αυτών, που οι άνθρωποι επίησαν, είναι αργύριον, ασήμι, και χρυσίον, έργα χειρών ανθρώπων. Στόμα έχουσι και δε λαλούσιν, οφθαλμούς έχουσιν και δε βλέπουσιν, ότα έχουσιν και δεν ακούουσιν, μικτήρας έχουσι και δεν οσφραίνονται, χείρας έχουσιν και δεν ψηλαφώσει, πόδας έχουσιν και δεν περιπατούσιν, ουδέου μιλούσιν δια του λάρικος αυτών. Όμοι αυτών ας γίνωσι υπηούντες αυτά, πάσο ελπίζον και πάσο ελπίζον επ' αυτών. Λόγια λοιπόν σκληρά του Θεού. Όσοι φτιάχνουν είδωλα με ασήμι και με χρυσάφι, ας ξέρουν ότι είναι έργα χειρών ανθρώπων, τα οποία βδελίτεται ο Θεός. Και ο Θεός λέγει, όμοι ας γίνουν οι ποιούντες αυτά και οι λατρεύοντες αυτά και οι ελπίζοντες αυτά, γιατί στόμα δεν έχουν και δεν μιλάνε, οφθαλμούς έχουν αλλά δεν βλέπουνε, αυτιά έχουν αλλά δεν ακούνε, μικτήρες έχουν αλλά δεν οσφραίνονται, χείρες έχουν αλλά δεν ψηλαφούνε και λάριγκας έχουν αλλά δεν μιλούνε. Πολύ σοβαρό ζήτημα να φτιάξεις είδωλο, να προσκυνήσεις είδωλο και να λατρεύσεις είδωλο. Στην Καινή Διαθήκη, και πολλά βέβαια άλλα θα μπορούσαμε να διαβάσουμε, αλλά ας πάμε μόνο στην Καινή Διαθήκη, όπου ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Ρωμαίους έχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο τρομακτικό που σε προτρέπω να το διαβάσεις, για αυτούς που η οργή του Θεού αποκαλύπτεται από ουρανό επί πάσα ασέβεια και αδικία, ή την εσκατακρατούσει την αλήθειαν εν αδικία. Για αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν που γνωρίζουν την αλήθεια και την κατακριτούν εν αδικία, σε αυτούς αποκαλύπτεται η οργή του Θεού, στην ασέβειά τους και στην αδικία τους. Και μέσα σε όλο αυτό το κεφάλαιο, το πρώτο κεφάλαιο προς Ρωμαίους, από το 18 εδάφιο μέχρι το τέλος, υπάρχει το 22 εδάφιο, ή μάλλον το 21 και 22 εδάφιο, το οποίο διαβάζω. Διότι γνωρίζαντες γνωρίσαντες των Θεών, δεν εδόξασαν αυτόν ως Θεόν, ούτε ευχαρίστησαν, αλλά εματαιώθησαν εν της διολογισμής αυτών και εσκοτίστη η ασύνετος αυτών καρδία. Λέγοντες ότι είναι σοφοί εμοράνθησαν. Λέγοντες ότι είναι σοφοί εμοράνθησαν και γι' αυτό άλλαξαν, καθώς εμοράνθησαν, άλλαξαν τη δόξα του αυθάρτου Θεού εις ομοίωμα εικόνος φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών. Είναι λοιπόν μορία για το Θεό, κατακράτησης της αληθείας εν αδικία, όταν φτιάχνουν μία εικόνα, έναν γέροντα με λίγα μαλλιά και λίγα γένια και λένε αυτός είναι ο παντοκράτορας Θεός, παντοδύναμος Θεός. Ο Θεός να μας φυλάει από την ειδωλολατρία που είναι βδέλιγμα εις τον Θεό. Συχαίνεται ο Θεός στην ειδωλολατρία. Στη δεύτερη σου ερώτηση, τι έχουμε να πούμε για την τηλεόραση, για τις ταινίες και ταινίες σε μια χριστιανική οικογένεια, έχω να πω το εξής. Ο λόγος του Θεού αναφέρεται στα ειδονικά θεάματα, τα οποία αποτελούν μεγάλη αμαρτία και παράβασης και ανομία στο λόγο του Θεού. Όλα είναι καθαρά όμως, λέει ο λόγος του Θεού, στους καθαρούς. Τα πάντα είναι καθαρά στους καθαρούς. Άρα λοιπόν εξαρτάται από τη χρήση την οποία κάθε ένας άνθρωπος χριστιανός κάνει, έχοντας φόβο Θεού και θέλοντας να μην λυπεί το Πνεύμα του Άγιο. Εάν λοιπόν την τηλεόραση τη βλέπεις για ενημέρωση ή για κάτι που δεν μολύνει την ψυχή σου, το σώμα σου, τα μάτια σου, το πνεύμα σου, χαλάλι σου, αν και δεν πρέπει να σπαταλάμε το χρόνο μας, αλλά κατά το λόγο του Θεού λέει, είναι γεγραμμένο, μας προτρέπει να εξαγοράζουμε τον καιρό, πράττοντας ακριβώς το θέλημα του Θεού, μη ως άσοφοι αλλά ως σοφοί, διότι οι μέρες είναι πονηρές. Άρα λοιπόν, πρώτον να προσέχουμε τι βλέπουμε, γιατί αν ο οφθαλμός μας είναι πονηρός, τότε όλο το σώμα μας είναι σκοτεινό. Να προσέχουμε τι βλέπουμε, να προσέχουμε τι ακούμε, να προσέχουμε πώς ακούμε, για να μην μολυνόμεθα από τις προσφορές του κόσμου και της Βαβυλώνος, τις βρώμικες, αλλά ταυτόχρονα κάνοντας καλή χρήση και μικράν χρήση, να παίρνουμε τα απαραίτητα που μας προσφέρει μέσα από την ενημέρωση και η τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Όσον αφορά τώρα για τις ταινίες, DVD υποθέτω, κινηματογραφικές ταινίες δηλαδή, και πάλι ισχύουν τα ίδια με την τηλεόραση, όπως και τα ίδια ισχύουν και, και με το ίντερνετ. Στους καθαρούς τα πάντα είναι καθαρά. Εάν για ξεκούραση θέλεις να δεις ένα έργο το οποίο θα σε ξεκουράσει, το οποίο όμως να μην μολύνει την ψυχή σου, το σώμα σου, το πνεύμα σου, μέσα στα όρια του εξαγοραζόμενου τον καιρό, μη χάνεις δηλαδή πολύ χρόνο, δεν μπορεί κανείς να βάλει νόμο και να σου πει απαγορεύεται. Αλλά καλόν είναι όλοι μας, με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, να εκμεταλλευόμαστε το χρόνο μας για την οικοδομή μας, για την αγιασμό μας και για τη δόξα του Θεού. Το ίδιο ισχύει και για διάφορα βιβλία. Το ίδιο ισχύει για θέατρο. Το ίδιο ισχύει για κάθε μορφή διασκέδασης και οποιασδήποτε προσφοράς του κόσμου τούτου. Πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί στο να έχουμε τείχο γύρω μας, το Λόγο του Θεού, και να μην επιτρέπουμε τον κόσμο αυτό να επισέρχεται μέσα στην προσωπική μας ζωή. Γιατί είναι γεγραμμένο και η Γραφή δεν θύναται να αναιρεθεί. Μην αγαπάτε τον κόσμο, μη δε τα εν το κόσμο. Και όταν λέει τον κόσμο δεν εννοεί τους ανθρώπους, γιατί για τους ανθρώπους ο Λόγος του Θεού μας λέει τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, τους ανθρώπους, ώστε δεν ελυπήθηκε τον Υιό του το μονογενή, αλλά τον έστειλε να γίνει κατάρα για τη σωτηρία του κόσμου, των ανθρώπων. Και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός αναφέρεται ότι αγαπάει όλους τους ανθρώπους και θέλουν να έρθουν σε επίγνωση, σε μετάνοια για να τους σώσει. Όταν μιλάει λοιπόν τον κόσμο εννοεί το φρόνημα του κόσμου. Το φρόνημα του κόσμου που έρχεται μέσα στην προσωπική μας ζωή, στον εσωτερικό μας άνθρωπο, μέσα από την τηλεόραση και μέσα από την τηλεόραση, ιδιαιτέρως μέσα από το ίντερνετ, ναι μέσα από κινηματογραφικές ταινίες, DVD, ναι μέσα από το θέατρο, ναι μέσα από οποιαδήποτε κοσμική συμμετοχή μας. Συμμετοχή μας στο φρόνημα του κόσμου. Δεν μας βγάζει ο Θεός έξω από τον κόσμο, αλλά μέσα στον κόσμο μας φυλάει για να είμαστε το φως του κόσμου αυτού. Ώστε να μην επηρεαζόμεθα από το φρόνημα του κόσμου, αλλά να επηρεάζουμε με το φρόνημα του Χριστού, με το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου, τον κόσμο. Εάν όμως αγαπάμε τον κόσμο και τα εν το κόσμο, τότε ας ξέρουμε ότι όποιος αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του Πατρός δεν είναι σε αυτόν. Και είναι φοβερό να μην απολαμβάνεις την αγάπη του Θεού Πατρός, τη χάρη του Χριστού και την κοινωνία και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, γιατί ο κόσμος έρχεται και του επιτρέπεις να εισέρχεται μέσα στην πνευματική σου ζωή. Διότι πάντο εν το κόσμο είναι η επιθυμία της αρκός, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου. Δεν είναι όλα αυτά εκ του Πατρός, αλλά εκ του κόσμου. Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού παρέρχεται, μόνο όμως όποιος πράττει το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Έτσι λοιπόν, αγαπητέ Αλέξανδρε, ευχαριστούμε τον Θεό για σένα και για τις ερωτήσεις σου τις ωραίες, μας έδωσε την ευκαιρία να ασχοληθούμε με τα είδωλα, πάσης μορφής είδωλα, ομοιώματα θεϊκά, ομοιώματα θείων, του θείου, αλλά και να ασχοληθούμε και με το κοσμικό φρόνημα που πολλές φορές αφήνουμε μέσα από την τηλεόραση, μέσα από τα βιβλία που διαβάζουμε, μέσα από το ίντερνετ, μέσα από τις κινηματογραφικές ταινίες, θεατρικές ταινίες και οποιαδήποτε άλλη διασκέδαση προσφέρει ο κόσμος αυτός, μέσα λοιπόν από το κοσμικό φρόνημα που αφήνουμε να εισέλθει στη ζωή μας, ώστε να χάνουμε την αγάπη του Θεού Πατρός. Ο Θεός να σε ευλογήσει. Και εδώ αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η εκπομπή μας αυτή τελείωσε, ο χρόνος μας τελείωσε. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί, Θεού θέλοντος, την επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε μέσα από την ψυχή μας κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου μόνο. Αμήν.